πληρώσω. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια όμως τον Πρωθυπουργό της χώρας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να μου αναθέσει ένα τόσο κρίσιμο, δύσκολο αλλά και γεμάτο προκλήσεις τομέα, τον τομέα της δικαιοσύνης. Έχω συνέστηση των ευθυνών και του κόπου που πρέπει να καταβληθεί για να τα καταφέρουμε. Πρώτα και κύρια ήθελα να πω ότι με βάση τις οδηγίες του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να τελειώσουμε με τη δεύτερη αξιολόγηση. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ένα απολύτως παραγωγικό Υπουργείο σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του, αλλά και όσον αφορά ειδικότερα τη δεύτερη αξιολόγηση, θα ολοκληρωθούν άμεσα τα νομοθετήματα για τα οποία ειδική και εκτεταμένη αναφορά έκανε ο Νίκος Παρασκευόπουλος πριν από λίγο. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, πολλά από αυτά όχι μόνο στη συγγραφή τους αλλά και στη διαδικασία της διαβούλευσης και στην εισαγωγή τους στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Υπό αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι η δική μου παρουσία και του Μίμη Παπαγγελόπουλου αποτελεί μία παρουσία συνέχισης του έργου που έχει επιτελέσει ο Νίκος Παρασκευόπουλος και ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος αυτούς τους πρώτους μήνες της κυβέρνησής μας. Είναι μια συνέχιση όλων αυτών που σας περιέγραψε ο Νίκος Παρασκευόπουλος και από αυτή την έννοια θέλω να δηλώσω και εγώ σήμερα ότι οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί από τον κύριο Υπουργό θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν το έργο τους χωρίς καμία αλλαγή. Για μένα είναι ένα μεγάλο βάρος να παραλαμβάνω το Υπουργείο από τον Νίκο Παρασκευόπουλο, από τον καθηγητή μας. Γιατί μπορεί ο Νίκος Παρασκευόπουλος να μην ήταν καθηγητής μου με τη στενή έννοια, γιατί εγώ έχω τελειώσει την Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά η επιστημονική του συγκρότηση, ο επιστημονικός του λόγος και οι νομικές του επεξεργασίες βάραιναν πάντοτε, όχι στα χρόνια τα φοιτητικά, αλλά και στα 20 χρόνια που άσκησα μαχόμενη δικηγορία. Και θέλω από αυτή την έννοια να τον ευχαριστήσω και δημόσια για αυτή την τεράστια προσφορά στη νομική επιστήμη. Ο Νίκος όμως Παρασκευόπουλος δεν είναι μόνο ένας διαπρεπής επιστήμονας, δεν ήταν μόνο ένας εξαίρετος υπουργός, ήταν πάνω και κύρια που λέμε, ένας ευγενέστατος και ευπρεπέστατος κοινοβουλευτικός άνδρας. Την ευγένεια και την ευπρέπειά του την επέδειξε πολλές φορές στη Βουλή των Ελλήνων όταν δέχθηκε αήθεις επιθέσεις από τους πολιτικούς ανταγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Και αυτές οι επιθέσεις δεν ήταν μόνο από την αντιπολίτευση που πέρναγαν ορισμένες φορές τα εσκαμμένα, ήταν και από διεθνή κέντρα. Και ο Νίκος Παρασκευόπουλος στάθηκε με την ευπρέπειά του και με την επιστημονική του συγκρότηση ακλόνητος βράχος υπεράσπισης αυτού που λέμε νομικός πολιτισμός, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της αριστεράς, τον προωθεί, τον νομοθετεί και τον εφαρμόζει με αποφασιστικότητα. Θέλω να σας πω, προσθέτοντας σε αυτά που είπε ο Νίκος, ότι τελειώνοντας με τη δεύτερη αξιολόγηση, πρώτο και κύριο μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου θα είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
διότι μπορεί η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα να είναι υψηλωτά του επίπεδου, και εδώ πρέπει να συγχαρούμε τους Έλληνες δικαστές και τις Ελληνίδες δικαστήνες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους βαθμούς και σε όλα τα δικαστήρια, αλλά η καθυστέρηση στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων δημιουργεί μείζωνα κοινωνικά προβλήματα. Πρώτα και κύρια, θέλω να τονίσω ότι αυτή η παθογένεια, η οποία έχει προκύψει από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν τα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα 20 χρόνια, συνδυάζεται άμεσα με την ασφάλεια δικαίου. Δεν είναι δυνατόν μία απόφαση σε πρώτο βαθμό να κάνει 10 χρόνια να εκδοθεί. Έχω μιλήσει στη Βουλή ως βουλευτής της αντιπολίτευσης για αυτό το καρκίνωμα, το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για κοινωνική ειρήνη όταν υπάρχουν σωρία εκκρεμών δικών οι οποίες πρέπει να εκαθαριστούν. Και δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τη δικαιοσύνη όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο συνιστά η ιονή αρνησιδικία. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κοντονή, τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Πάμε...